Δραματικός είναι ο απολογισμός του τρίτου ναυαγίου με μετανάστες τα τελευταία 24 ώρα στο Αιγαίο. Τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, 16 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα βρέφος έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά μετά το ναυάγιο εστιοφόρου. Κυκλώματα των διακινητών αναζητούν πλέον νέους θαλασσίους διαδρόμους, αδιαφορώντας παντελώς για την ανθρώπινη ζωή, σπιβάζουν δεκάδες απελπισμένους ανθρώπους σε σκάφη ουσιαστικά μίας χρήσεως, χωρίς το σύμβια. Το ναυάγιο εξελίχθηκε σε καλές καιρικές συνθήκες, με τα σωστικά συνεργεία να πετυχαίνουν τελικά στο πλαίσιο μιας γιγαντιαίας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης να ανασύρουν ζωντανούς 63 ανθρώπους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Είναι το τρίτο πολύ νεκρό ναυάγιο μετά τη Φολέγανδρο και την Αντικήθυρα, όπου έχασαν τη ζωή τους άλλοι 14 άνθρωποι, υπό συνθήκες που εγείρουν υποψίες και ερωτήματα για το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης δεν έκρυψε σήμερα την οργή του για τη στάση της Τουρκίας εναντί των κυκλωμάτων που στέλνουν στο θάνατο τους άτυχους μετανάστες. Αρχήν τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια όλων όσων έχασαν τη ζωή τους, θύματα αδίστακτων δολοφόνων που αφήνονται να δρούν ανεξέλεγκτα στην Τουρκία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να σώζει ζωές, την ίδια ώρα που κάποιοι θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι 63 διασωθέντες του ναυαγίου φιλοξενούνται με μέρημνα του Δήμου στην Πάρο. Δύσκολη μέρα για το νησί της Πάρου. Πραγματικά έχει όλο το νησί αναστατωθεί. Μήνυμα επαγρύπνησης και αποτρεπτικής ισχύως στο Αιγαίο εξέπεμψε την ίδια στιγμή ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη σε Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη. Στέλνουμε μήνυμα ειρήνης, φιλίας, συνεργασίας, όχι αντιπαλότητας, αλλά ταυτόχρονα στέλνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης κοντά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση. Έτοιμο πόλεμα, έτοιμα να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ίδια στιγμή, άνδρες του λιμενικού πέρασαν χειροπέδες σε δύο από τους διασωθέντες από τη βραχονισίδα Πρασονήσι, οι οποίοι κατάγονται από το Κυργιστάν και φαίνεται να ήταν τα μέλη του πληρώματος του ιστιοφόρου.